Καλούμε τον Δήμαρχο Δήμου Βόλβης, Δημήτρη Γαλαμάτη, να ανέβει στο βήμα. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδημότες, αγαπητοί συμπολίτες, κυρίες και κύριοι βουλευτά, βρισκόμαστε σήμερα εδώ μετά από ένα, όπως ακούστηκε και λίγο πριν, πολύ χαρακτηριστικά περιβαλλοντολογικό ατύχημα μέσα στα όρια του Δήμου μας. Βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το εκ νέου ραντεβού για να επαναπεβεβαιώσουμε όλα όσα από κοινού έχουμε συμφωνήσει σε σχέση με τη συγκεκριμένη επένδυση. Εμείς έγκαιρα και ως Δήμος και ως Δημοτικό Συμβούλιο και ως Δήμαρχος προειδοποίησαμε ότι ο τρόπος που προχωράει η επένδυση της επεξεργασίας χρυσού και διχάζει και εγκυμονεί κυρίως κινδύνους για τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον μας. Σειρά γεγονότων το τελευταίο διάστημα δυστυχώς το επιβεβαίωσαν. Με τελευταίο το ατύχημα που λίγο πριν σας ανέφερα. Εμείς άμεσα ως Δήμος, ως Δημοτική Αρχή, ως Δήμαρχος, ως υπηρεσίες κινηθήκαμε, παρευρεθήκαμε, λάβαμε δείγμα η υπηρεσία μας του υλικού, συντάξαμε έκθεση, απειβηθήκαμε από την επόμενη κιόλας μέρα νωρίς το πρωί στις αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας. Αποστείλαμε το δείγμα για έλεγχο, αποστείλαμε τα αποτελέσματα για έλεγχο, για ερμηνεία, για να επιβεβαιώσουν τις δικές μας, από ό,τι φαίνεται, ορθές ανησυχίες. Κινούμαστε με λίγα λόγια με αφορμή αυτό το συμβάν, για να κάνω λίγο και χρήση της τρέχουσας επικαιρότητας, αυστηρά στο πλαίσιο της νομιμότητας και του συνταγματικού τόξου, όσο οφείλουμε ως Δήμος, όσο οφείλουμε ως κοινωνία, και αναμένουμε τα επόμενα βήματα από την πολιτεία, από τις υπηρεσίες, από την κυβέρνηση, από όλους αυτούς που αποτελούν ένα ευνομούμενο κράτος, να μας απαντήσουν, να μην φύγει αναπάντητο κανένα μα κανένα ερώτημα για τα αποτελέσματα, για το συμβάν, για την πορεία του έργου το αμέσως προσεχές διάστημα. Και ό,τι κάνουμε, θέλω να ξέρετε καλά ότι το κάνουμε συντεταγμένα, στρατηγικά, με ισχυρή και αξιόπιστη και αξιόλογη νομική υποστήριξη, σαν μία γροθιά, για να μην μπορεί κανένας να αμφισβητήσει τα βήματά μας αυτά. Λειτουργούμε όπως πρέπει να λειτουργεί ένα κράτος, ένας δήμος, ένας δημόσιος φορέας. Σε αντίθεση με την εταιρεία που και στο συγκεκριμένο ζήτημα δυστυχώς δεν λειτουργήσε όπως λειτουργούν για τέτοιου είδους ζητήματα μεγάλες εταιρείες όλο τον κόσμο. Αναρωτιέμαι, η μαμά εταιρεία, η μεγάλη εταιρεία που έχει έδρα στον Καναδά ή οπουδήποτε αλλού στον Καναδά, γνωρίζει πώς αντιμετωπίζουν οι εδώ εκπρόσωποι της τέτοιου είδους ζητήματα? Θα είχε ενδιαφέρον να ενημερωθεί και από μένα και να συναντήσω και αυτούς τους ανθρώπους που εκεί στον Καναδά έχουν εμπιστευτεί τις τύχες της εταιρείας τους σε κάποιους άλλους ανθρώπους εδώ. Φίλες και φίλοι, και μέχρι τώρα σιωπή, όχι απέναντι στην κοινωνία, ας πούμε ότι την υποτιμούν την κοινωνία ή τα μέσα ενημέρωσης, αλλά απέναντι στο θεσμικό φορέα που λέγεται Δήμος Βόλβης, που λέγεται Δήμος, που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση, και η πλήρη σιωπή ακόμα και μέχρι σήμερα δείχνει ότι δεν πρόκειται για μια εταιρεία με τα σύγχρονα πρότυπα μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας έτσι όπως κινούνται στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά σε ζητήματα που άπτονται του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Και προσομοιάζει περισσότερο σε μια κομπογιανίτικη τακτική μικρομάγαζων και μικρών αντίστοιχων εταιριών τριτοκοσμικών χωρών. Φίλες και φίλοι, ο Δήμος μας, το έχουμε διατρανώσει στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, είναι υπέρ των επενδύσεων που παράγουν πλούτο και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Η αξιοποίηση του ρεκτού πλούτου της χώρας μας αποτελεί για όλους μας ζήτημα ύψης σημασίας. Αυτή όμως η αξιοποίηση πρέπει να διέπεται από βασικές αρχές. Πολλές από αυτές ακούστηκαν και λίγο πριν.
τα περιβαλλοντολογικά ιδιαίτερα μέτρα προστασίας δεν μπορεί να περιορίζονται στις ελάχιστες δυνατές απώλειες για τους πολίτες και ουσιαστικά να πλήττεται η υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, να καταστρέφεται και να ανατρέπεται όλη η γεωμορφολογία μας. Να μην ακυρώνονται οι υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες, οι πατροπαράδοτες οικονομικές δραστηριότητες του τόπου μας, ο τουρισμός, η γεωργία, η εκτινοτροφία, το δέσιμό μας με τον πολιτισμό, που αποτελούν το βασικό πλούτο, παραγωγικό πλούτο για την πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής μας. Τι έχουμε από την άλλη πλευρά? Έχουμε μια εταιρεία της οποίας η μελέτη, η έγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν απαντά σε όλα τα ζητήματα και σε όλη την έκταση των δυσμενών επιπτώσεων, όχι μόνο για τη γειτονική Χαλκιδική, αλλά και για την περιοχή μας, αλλά και αυτή καθ' αυτή την πόλη της Θεσσαλονίκης. Και αυτό το είπαμε εγκαίρως. Το ατύχημα αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή μας την επισήμανση. Η σχεδιαζόμενη επένδυση είναι τόσο μεγάλης κλίμακας που υπερβαίνει κατά πολύ τη φέρουσα ικανότητα της ευρύτερης περιοχής. Και αυτό δεν το λέμε εμείς επειδή είμαστε δογματικοί. Το λένε μελέτες επιστημονικών φορέων, αλλά και τα πολλά ατυχήματα που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα εκεί. Το επενδυτικό σχέδιο, φίλες και φίλοι, δεν είναι αηφόρο, αφού θα αλλάξει εύνης όλο τον ευρύτερο χαρακτήρα της περιοχής μας, που διαθέτει ένα πλούσιο, ένα πλουσιόστατο περιβαλλοντολογικό απόθεμα. Οι δε προσφερόμενες θέσεις εργασίας που εντέχνως προβάλλονται από την εταιρεία, εκμεταλλευόμενοι τις δύσκολες στιγμές που ζούμε όλοι μας λόγω της οικονομικής κρίσης, θα είναι και αυτές πρόσκαιρες, όπως ακούστηκε. Θα είναι πολύ λιγότερες από αυτές που σταδιακά θα χάνονται στο μέλλον. Και μιας που μιλάμε με θέσεις εργασίας, στρέφω το μάτι μου ως δήμαρχος, ως εκπρόσωπος του Δήμου Βόλβης, στρέφω τη σκέψη μου και το λόγο μου στους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, στους 10-15 οδηγούς που παραβρέθηκαν στην προχτεσινή μας συνεδρίαση στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, και τους λέω ότι και για αυτούς αλλά και κυρίως για αυτούς σε αυτή τη φάση γίνεται η προσπάθεια που κάνουμε. Γιατί θέλουμε οι συνδημότες μας, γιατί θέλουμε οι συμπολίτες μας, οπουδήποτε ασκούν εργασία, να εργάζονται σε ένα περιβάλλον που θα διασφαλίζει τη δημόσια υγεία τους πέρα από το εισόδημα και το μεροκάματο. Και τα πράγματα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί κύριοι βουλευτά και κυρίες βουλευτίνες, να το πω, ειδικά για τον τόπο μας, ειδικά για τον Στριμωνικό κόλπο, φαντάζουν στον ορίζοντα πάρα πολύ επικίνδυνα. Θα κληθούμε το αμέσως επόμενο διάστημα και ως Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε αποφάσεις που θα χαράξουν το μέλλον του τόπου για τα επόμενα 20 και 30 χρόνια. Ήδη προχθές, πριν από δύο μέρες, από επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, έγινε γνωστό στην ελληνική κοινή γνώμη και σε εμάς ότι κατατέθηκαν αιτήσεις οι οποίες ήδη εξετάζονται για την αξιοποίηση των υδρογοναθράκων που τυχόν υπάρχουν εντός του Στριμωνικού κόλπου. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει και αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα σε συνδυασμό και με τα ζητήματα που λίγο πριν έδεσε η κυρία Πολυζωίδου, η Βάσου Πολυζωίδου, σε σχέση με τον Αιγιαλό, σε σχέση με την εφόρμηση του ΤΑΙΠΕΔ στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και το τι νέα δεδομένα δημιουργεί, ειδικά σε περιοχές σαν τις δικές μας που είναι παραθαλάσσιες, για τα επόμενα χρόνια. Φίλες και φίλοι, μπροστά σε όλα αυτά εδώ και καιρό οι τοπικές μας κοινωνίες, μπροστά στην απειλή μιας τέτοιας μη αναστρέπιμης καταστροφής, αυτοοργανώθηκαν, ενημερώθηκαν από ανεξάρτητα επιστημονικά ιδρύματα και επιστήμονες και δίνουμε έναν δυναμικό και δίκαιο αγώνα. Έναν αγώνα που αντιμετωπίστηκε δυστυχώς με λυσαλέα καταστολή και με απίστευτη βία. Τούτες τις ώρες φαντάζουν παντελώς ανήθικες και ανιστόρητες λογικές ίσων αποστάσεων και κροκοδίλιων δακρύων ορισμένων που επιμένουν να συκοφαντούν ένα τιτάνιο αγώνα χιλιάδων πολιτών για την προστασία της γης που τους γέννησε, πετώντας ουσιαστικά την μπάλα στην κερκίδα για το πραγματικό ζήτημα που είναι αυτή καθεαυτή η επένδυση. Ειδικά για μας εδώ στο Στριμωνικό, που βιώσαμε ανάλογες καταστάσεις πριν λίγα χρόνια με τη DVX, αν θυμάμαι καλά μέχρι και κήρυξη στρατιωτικού νόμου, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και έχουμε διαλέξει πλευρά. Δεν είμαστε απλά δίπλα στους αγωνιζόμενους συμπολίτες μας. Είμαστε, φίλες και φίλοι, εμείς οι ίδιοι, στο Δήμο μας αγωνιζόμενοι πολίτες, γιατί το θέμα μας αφορά άμεσα. Και απόδειξη είναι και το τελευταίο συμβάν. Καλό, φίλες και φίλοι, τους συμπολίτες μας, σας καλώ όλους να προφυλαχθούμε, να προφυλαχθούν από όσους έντεχνα θέλουν να τους σύρουν, θέλουν να μας σύρουν σε ανέξοδες συγκρούσεις, ακόμα και σε ακρότητες.
καλό και την πολιτεία, αλλά και την κυβέρνηση, να σταματήσει έστω και τώρα να συμπεριφέρεται σαν όργανο της εταιρείας, να αποκαταστήσει άμεσα τις διαρριγμένες σχέσεις της με τις τοπικές κοινωνίες, να συναισθανθεί την ευθύνη για το εμφυλιοπολεμικό κλίμα που καλλιεργείται στα χωριά μας, να σταματήσει την υλοποίηση αυτού του επενδυτικού σχεδίου, να κάνει αισθητή την παρουσία της επιτέλους σε αυτόν εδώ το τόπο και γι' αυτό εδώ το θέμα. Το τελευταίο συμβάν της δίνει μια χρυσή, για να παραφράσω, ευκαιρία για να αποδείξει όλα τα παραπάνω. Και λέμε ότι εμείς, εγώ ως Δήμαρχος, το Δημοτικό μας Συμβούλιο, αλλά και όλοι οι κάτοικοί μας, δεν θα επιτρέψουμε με κανένα τρόπο να κινδυνεύσει η υγεία των κατοίκων μας, η υγεία των επισκεπτών μας, αλλά και το περιβάλλον του Δήμου μας. Γι' αυτό και προχθές, σε έκτακτη συνεδρίαση, το Δημοτικό μας Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μεταξύ άλλων, την καταδίκη της ανεύθυνης και γι' αυτό ενδεχομένως επικίνδυνης πρακτικής της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός σχετικά με τη μεταφορά μέσα από κατοικημένους οικισμούς του Δήμου Βόλβης πιθανών τοξικών υλικών πέρα και έξω από κάθε αδειοδότηση και δυνατότητα που δίνει η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, αλλά και απαιτήσαμε και απαιτούμε και σήμερα εδώ και θέλω να γραφτεί και στο ψήφισμα, φαντάζομαι, τον καθολικό έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες επιτέλους. Ας γίνει αυτό το ατύχημα η αφορμή για να κινηθούν. Φίλες και φίλοι, λίγο πριν κλείσω, λένε πολλοί κάτοικοι μας εντός του Δήμου, εκτός του Δήμου, σε όλο το πολιτικό φάσμα, ειδικά αυτή την περίοδο, ότι ο Δήμαρχος εκεί στη Βόλβη ή ο Δήμαρχός μας εδώ στη Βόλβη κρατά αυτή τη στάση γιατί παίρνει μπόνους, πάει εκεί που πάει το ρεύμα, γιατί, ακούστε, γιατί τον νοιάζει η επανεκλογή του, εκλογές έχει σε λίγο καιρό. Και θέλουν με αυτόν τον τρόπο, φίλες και φίλοι, να πλήξουν και εμένα, αλλά κυρίως θέλουν να πλήξουν τον αγώνα που κάνουμε. Και απαντώ σε ό,τι με αφορά. Η ενασχόλησή μου με τα κοινά πάντα είχε τα χαρακτηριστικά της δέσμευσης και της απεξάρτησης ταυτόχρονα. Δέσμευση για την εκτέλεση και προώθηση έργων, δράσεων και πρωτοβουλειών που στοχεύουν στο μακροπρόθεσμα κοινό καλό και απεξάρτηση από την ανάγκη διαρκούς αυτοεπιβεβαίωσης μέσα από την κατοχή θέσεων εξουσίας. Αυτά τα δύο δεν συγκρούονται. Αντίθετα, συμπληρώνονται αρμονικά. Οφείλω να σκέφτομαι και να δρώ υπέρ του μόνιμου και μακροπρόθεσμου συμφέροντος της κοινωνίας και του τόπου μου, ενώ φίλες και φίλοι, την ίδια στιγμή είμαι έτοιμος, αν χρειαστεί, όταν το αποφασίσω, να επιστρέψω στην ιδιότητα του απλού πολίτη. Κατανοώ την προσωρινότητα του αξιώματος, αλλά εργάζομαι για τη μονιμότητα των αποτελεσμάτων. Το γεγονός ότι είμαι πολιτικός, ότι είμαι πολιτικών, εξάλλου πολλοί από εμάς, πολλοί από εσάς είστε φτιαγμένοι έτσι, δεν συνεπάγεται πως θέλω να είμαι διαρκώς σε θόκο. Ξέρετε κάτι, συχνά δράς πολύ πιο ωφέλιμα για τον τόπο σου, εάν σκέφτεσαι τον εαυτό σου έτσι όπως το σκέφτομαι και εγώ όλο αυτό το διάστημα, ως απλό και ευσυνείδητο πολίτη. Γι' αυτό κρατώ αυτή τη στάση. Και ένα δεύτερο. Επειδή δεν είμαι από αυτούς που αγωνιούν για το τι θέλετε να ακούσετε, αλλά από αυτούς που προσπαθούν να διαβλέψουν για το τι οι επόμενες γενιές θα ήθελαν να έχω κάνει, για να το κάνεις λοιπόν σωστά αυτό, πρέπει κατά τη γνώμη μου να πάρεις μια απόσταση από τη θέση εξουσίας που κατέχεις. Να σκεφτείς με όρους πολίτη και δημότη του 2024 και όχι με τους περιορισμούς του πολιτευτή του 2014. Να μην αποφεύγεις να κοιτάς το σημερινό εαυτό σου μέσα από το φακό του μέλλοντος, αλλά και να προσπαθείς να βάλεις ένα καθρέφτη μπροστά στον κάθε πολίτη. Και τα δύο είναι επώδυνα. Και τα δύο στοιχίζουν. Προτιμώ όμως να πληρώσω το κόστος τώρα, έστω και μόνος, έστω και αδίκως, παρά να το πληρώσουν τα παιδιά μου και τα παιδιά σας όλοι μαζί σε μια εποχή που οι βλάβες των σημερινών αποφάσεων και όλων αυτών των πραγμάτων δεν θα επαναρθώνονται πια. Γι' αυτό και έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Κι όμως δεν αρκεί αυτό. Θα πρέπει να σας εξηγήσω γιατί συμβαίνει αυτό και να σας οθήσω και προς τις βέλτιστες λύσεις. Αυτό δεν σημαίνει πως γίνομαι πάντα αντιληπτός. Δεν με ενοχλεί. Και αν χρειαστεί, όταν αποφασίσω, θα μετακινηθώ και προς την ιδιότητα του απλού πολίτη. Αυτό σημαίνει και κλείνω πως δεν θέλω να σκέφτομαι με όρους προσωπικής επανεκλογής, αλλά με όρους κοινωνικής προοπτικής. Γι' αυτό κρατώ αυτή τη στάση. Τα λέω λοιπόν όλα αυτά επίσης γιατί θέλουν κυρίως να πλήξουν τον αγώνα μας. Για το δεύτερο, θα είμαι πολύ λακωνικός. Ο αγώνας αυτός θα κερδιθεί, όπως και στο παρελθόν, γιατί είναι δίκαιος. Να είστε καλά.
Θα διαβαστεί το ψήφισμα της Επιτροπής. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα, Παρασκευή 20 Σεπτέμβρη, στο Αμφιθέατρο Σταυρού, πολίτες του Δήμου Βόλβης και της ευρύτερης περιοχής, για να εκφράσουμε την οργή και την αγανάκτησή μας ενάντια στην αποικιοκρατική, ανεύθυνη και γι' αυτό επικίνδυνη πρακτική της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, αλλά και του κράτους που τους υποστηρίζει. Οι πολίτες του Δήμου Βόλβης και όχι μόνο, γίναμε μάρτυρες ενός ατυχήματος το οποίο σηματοδοτεί τους τεράστιους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους που εγκυμονεί η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας. Και δεν ήταν η πρώτη ούτε η μοναδική φορά. Τα ίδια είχαμε με την ανατροπή φορτηγού τον Φλεβάρι στην Περιστερώνα, με τη σκόνη και τα επιβαρημένα με βαρέα μέταλλα νερά του μεταλλείου στην Ολυμπιάδα το Μάρτιο. Αποδείχτηκε ότι η μεταφορά τοξικών και επικίνδυνων υλικών, όπως το συμπίκνωμα αρσενοπυρίτη, μέσα από κατοικημένες, τουριστικές και προστατευόμενες από τη συνθήκη Ραμσάρ περιοχές, αποτελεί περιβαλλοντική βόμβα στα θεμέλια της περιοχής μας. Παραβιάζοντας ακόμα και την ίδια την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αποδεικνύουν ότι δεν σέβονται τίποτα. Αποδεικνύουν πόσο επικίνδυνοι είναι. Εκφράζουμε την οργή και την αγανάκτησή μας ενάντια στα θεσμοθετημένα όργανα ελέγχου του κράτους που υποκλίνονται στις απαιτήσεις και ορέξεις της εταιρείας. Επί ένα χρόνο περίπου, όχι μόνο δεν ασκούν το ρόλο για τον οποίο είναι εντεταλμένα, αλλά κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να ασκεί η Ελντοράντο τις παράνομες πολλές φορές δραστηριότητές της. Γιατί άραγε? Ζητάμε τώρα καθολικό έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων της για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ασυδοσίας, για να προστατευτεί επιτέλους ο τόπος και οι πολίτες από την εγκληματική συμπεριφορά των επίδοξων χρυσοθύρων. Διαδηλώνουμε ενάντια στην προκλητική συμπεριφορά του κράτους και της αστυνομίας που, παραβιάζοντας κάθε έννοια δικαίου, φυλακίζει με αστήρικτα κατηγορητήρια ανθρώπους που αγωνίζονται για τον τόπο τους, εξαντλώντας όλη τη μανία των κατασταλτικών μηχανισμών, και την ίδια στιγμή κάνει πλάτες στην εταιρεία προκειμένου να υλοποιήσει το περιβαλλοντοκτόνο επενδυτικό της σχέδιο. Καλούμε την ανεκδιήγητη Δημοτική Αρχή του Δήμου Αριστοτέλη επιτέλους να συναισθανθεί την ευθύνη της απέναντι στον τόπο που γέννησε το μεγάλο φιλόσοφο Αριστοτέλη και την κοινωνία, κυρίως τις νεότερες γενιές, αντί να παίζει το ρόλο του κολαούζου της Ελντοράντο. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Βόλβης, όπως έκανε μέχρι σήμερα εκφράζοντας τη συλλογική συνείδηση των πολιτών που την ανέδειξαν, να ασκήσει με όλα τα μέσα το κυριαρχικό της δικαίωμα για την υπεράσπιση του τόπου μας και των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται ή τον επισκέπτονται. Να μην αφήσει σε χλωρό κλαρί όλους εκείνους που κάνουν τα στραβά μάτια και δεν ασκούν το ρόλο για τον οποίο αμείβονται και ορκίστηκαν να υπηρετούν. Εμείς οι εκατοντάδες συγκεντρωμένοι διαδηλώνουμε και δηλώνουμε για μια ακόμη φορά ότι θα είμαστε εδώ καθημερινά και περισσότεροι στον αγώνα μέχρι να ματαιωθούν τα σχέδια της εταιρείας και να ησυχάσει ο τόπος μας. Σήμερα δεν είμαστε απλά υποψιασμένοι, αλλά σίγουροι για την καταστροφή που μας περιμένει. Γι' αυτό θα είμαστε εδώ μέχρι την τελική νίκη. Το εγκρίνετε? Και πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι όλοι τα βιώνουμε, όλοι τα ζούμε και όλοι μαζί πρέπει να αγωνιστούμε ενωτικά, μαζικά, σε έναν κοινό αγώνα να φύγει η Ελντοράντο, και μαζί με την Ελντοράντο θα πρέπει να φύγει και η ίδια η κυβέρνηση αυτή και αυτή η συγκυβέρνηση η οποία παίρνει τις ζωές μας. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο ατύχημα, ήταν ένα συμβάν το οποίο έφερε στο φως για άλλη μια φορά τις τραγικές συνέπειες από τη συγκεκριμένη εξόρυξη. Αν αυτή η διαδρομή δεν ακολουθηθεί και ακολουθηθεί κάποια άλλη, είναι ακριβώς το ίδιο καταστροφική, όπως βγαίνει από το συμπίκνωμα από τις σκουριές, και όπου και αν πάει θεωρείται ότι αυτό είναι καταστροφικό. Άρα όλοι μαζί να αποτρέψουμε αυτήν την εξόρυξη, η οποία θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα πολύ περισσότερα, και δεν θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας όπως λένε κάποιοι, αλλά θα δημιουργήσει στρατιές ανθρώπων με 200 και 250 ευρώ
βάση του δευτέρου μνημονίου και θα φάει τις ζωές μας. Καλό αγώνα, καλή συνέχεια και όλοι μαζί απέναντι σε όλους αυτούς που μας παίρνουν τις ζωές. Γεια σας. Στη συγκέντρωσή μας ο Κωνσταντινίδης Θεοδόσης, βουλευτής του ΚΚΕ Α Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα. Χθες, πριν μερικά χρόνια, ήταν η TVX Gold. Σήμερα είναι Ελληνικός Χρυσός και Eldorado Gold. Τα αποτελέσματα της διαχείρισης αυτής της υπόθεσης το ίδιο καταστροφικά. Χωρίς κανένα πραγματικό όφελος για την οικονομία, για το λαό, είμαστε αντιμέτωποι με μία πραγματικά τερατώδη καταστροφή. Δεν θα κουραστούμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να φωνάζουμε. Κανένας επιχειρηματίας, καμία επιχείρηση δεν ενδιαφέρεται ούτε για τις ζωές μας, ούτε για το περιβάλλον. Δεν θα κουραστούμε να φωνάζουμε ότι το επιχειρηματικό κέρδος είναι αυτό που καταστρέφει τις ζωές μας. Δεν θα κουραστούμε να φωνάζουμε ότι ο ορυκτός πλούτος της χώρας μας, της πατρίδας μας, ο ορυκτός πλούτος της περιοχής μας είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Είναι τα στρατηγικά αποθέματα αυτής της χώρας, είναι τα στρατηγικά αποθέματα που πρέπει να αποδοθούν στον ελληνικό λαό και μόνο στον ελληνικό λαό. Υπάρχουν δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες τρόποι να καταστρατηγηθούν και καταστρατηγούνται οι όποιοι περιβαλλοντικοί νόμοι και όποιες περιβαλλοντικές μελέτες ορίζονται από αυτό το κράτος, από αυτή την αστική διακυβέρνηση. Την ώρα που φτιάχνουν την περιβαλλοντική νομοθεσία, την ίδια ώρα ανοίγουν τα παράθυρα για να την καταστρατηγήσουν. Ατράνταχτο παράδειγμα αποτελεί το πρόσφατο συμβάν. Η περιβαλλοντική μελέτη λέει μέσω σύρακας να φεύγουν από τη στρατόνη. Να φεύγει από τη στρατόνη το συμπίκνωμα. Ας μας εξηγήσουν οι αρμόδιοι πώς φορτώνεται σε φορτηγά, καταλήγει στη Σύνδρο και από εκεί δεν ξέρω σε ποια λιμάνια και σε ποιες περιοχές του κόσμου, ούτε είναι αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα. Γι' αυτό ξαναλέω, δεν θα κουραστούμε να φωνάζουμε και να επαναλαμβάνουμε. Καμία επιχειρηματική δραστηριότητα, καμία καταλήστευση του ορυκτού πλούτου της χώρας μας. Είναι λαϊκή περιουσία και σαν τέτοια πρέπει να αξιοποιηθεί από μια άλλη λαϊκή κυβέρνηση προς όφελος του λαού και του τόπου. Καλή συνέχεια και καλό αγώνα. Και ο Απατζάς Κώστας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης παρευρίσκονται συναγωνιστές από τις Επιτροπές Αγώνα της Μεγάλης Παναγίας, της Ιερισσού και από τα Νέα Ρόδα. Καλούμε τη Βάσο Πολυζωίδου ως μέλος της Επιτροπής Αγώνας Τριμονικού να τοποθετηθεί επί του θέματος. Φίλες και φίλοι, δεν είναι η πρώτη φορά που συγκεντρωνόμαστε για να διαμαρτυρηθούμε για την πραγματοποιούμενη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική. Στις αρκετές, πολλές θα έλεγα, εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις που κάναμε, που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της Επιτροπής Τριμονικού. Ένα λεπτό να αλλάξει το μικρόφωνο. Έλεγα λοιπόν ότι στις εκδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις που έγιναν με πρωτοβουλία της Επιτροπής του Τριμονικού, περιγράψαμε και αναλύσαμε με λεπτομέρεια, βεβαίως με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων, τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει αυτή η επένδυση στη Χαλκιδική αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή και τη δική μας. Συνέπειες όπως οι μόνιμες και μη αναστρέψιμες ζημιές σε αρχαίγωνα δάση της περιοχής, η ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, η αύξηση της έντασης και της έκτασης της επικινδυνότητας των πλημμυρικών φαινομένων, η ρύπανση του αέρα με αιωρούμενα σωματίδια και βαρέα μέταλλα, η εκτεταμένη ρύπανση των εδαφών
με απίστευτες επιπτώσεις στη διατροφική αλυσίδα και βεβαίως τον ίδιο τον άνθρωπο. Τεράστιοι κίνδυνοι εγκυμονούνται από τη γυτνίαση της όλης δραστηριότητας με το σεισμικό ρήγμα του Στρατονίου, ενώ υπάρχουν και άλλα πολλαπλά εκεί ενεργά ρήγματα. Απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, πολλαπλάσιων από αυτές που υπόσχεται ότι θα δημιουργήσει ελληνικός χρυσός. Και φυσικά, επιπτώσεις άμεσες στην υγεία των εργαζομένων σε αυτή την εταιρεία. Οι καταστροφικές λοιπόν συνέπειες από μια φαραωνικού τύπου επένδυση που ξεπερνά τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν και παρουσιάζονται και αναλύονται καθημερινά στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Πολύ όμως από ίσως και τους παρευρισκόμενους και τους συνδημότες μας και στην ευρύτερη περιοχή ήταν στο παρελθόν δύσπιστοι. Άλλοι θεωρούσαν ότι εμείς εδώ, ειδικά στο Σταυρό, στα Βρασνά, στην Ασπροβάλτα, είμαστε αρκετά μακριά από το χώρο της επένδυσης. Δεν μας αφορά. Αφορά μόνο κάποιους εκεί στην Ιερισσό, που ίσως τέλος πάντων να είναι και κάπως υπερβολική. Βεβαίως, χιλιάδες άνθρωποι από τον ομό Θεσσαλονίκης, από την Ελλάδα ολόκληρη, αλλά και το εξωτερικό, μπόρεσαν έγκαιρα να αντιληφθούν τι ακριβώς γίνεται και μάλιστα τι πρόκειται να γίνει ακόμα χειρότερα. Και ορθώσαν το ανάστημά τους, όχι μόνο στην καταστροφική επένδυση, αλλά και στη βία και στον κρατικό αυταρχισμό που με διώξεις, με ΜΑΤ και δακρυγόνα προσπαθούν να την επιβάλλουν την επένδυση. Όμως συναγωνίστρες και συναγωνιστές, συντομότερα από ό,τι φαντάζομασταν όλοι, από ό,τι φαντάζονταν και οι πιο δύσπιστοι, οι καταστροφικές συνέπειες της επένδυσης χτύπησαν την πόρτα μας. Έφτασαν και εδώ, έξω από τα σπίτια μας. Θα θυμάστε ότι διαβάσαμε στις εφημερίδες ότι οι μετρήσεις που έγιναν το καλοκαίρι στο Μαυρόλακα, στην Ολυμπιάδα, στο Ρέμα, ήταν αποκαλυπτικές για το μέγεθος της ρήπανσής του. Πόσοι γνωρίζετε ότι το καλοκαίρι αυτό, τον Ιούλιο, ένα απόγευμα θόλους ο ουρανός εδώ σε εμάς από ρηπογόνο σύννεφο σκόνης που σηκώθηκε από την Ολυμπιάδα και κάθισε πάνω από τη θάλασσα του Σταυρού? Αν ήταν όπως λένε ακίνδυνο, γιατί έτρεχαν άρον-άρον με τις μάνικες να βρέξουν και έριχνανε νερό πάνω στον τόπο προέλευσής του? Ποια είναι η αιτία? Για το σύννεφο? Τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας από την εταιρεία κατά τη διάρκεια μεταφοράς των μεταλλευμάτων από τη λεκάνη απόθεσής τους στην Ολυμπιάδα? Ήταν ζήτημα τύχης από την φορά των ανέμων που υπήρχαν εκείνη τη μέρα ότι δεν κάθισε το ρηπογόνο σύννεφο πάνω από τα σπίτια. Την επόμενη όμως φορά, τις επόμενες φορές, και αν βρέξει κιόλας, χρειάζεται να αναλύσουμε τις συνέπειες. Βεβαίως τα εργαστήρια χημείας είναι διαθέσιμα και μπορούν να βρουν τι θα καθίσει στα σπίτια και στις αυλές μας. Αλλά αυτό άραγε είναι το θέμα. Να ξέρουμε δηλαδή αναλυτικά και με χημικούς όρους και με πάσα λεπτομέρεια τι είναι η ουσία η οποία θα μας δηλητηριάσει. Μπορεί να πει κανείς ότι ήταν τύχη πάλι, η τύχη ήταν με το μέρος μας δηλαδή, όταν την 5η στις 12 του Σεπτέμβρη υπήρξε διαρροή συμπυκνώματος αρκετής ποσότητας αρσενοπυρίτη από φορτηγό της εταιρείας σε αραιοκατοικημένη, ευτυχώς ίσως και περιορισμένη περιοχή στη Ρεντίνα. Και όχι πάνω σε κάποιον δρόμο, όπου η κατάληξή του θα ήταν τα χωράφια, η λίμνη, η θάλασσα. Αν ήταν αθώο το φορτίο, γιατί άραγε από εκείνη την 5η σταμάτησε η διέλευση και η μεταφορά τους από το Σταυρό? Άραγε υπήρχε και η ίδια τύχη και για το φορτηγό της εταιρείας που ανατράπηκε στις αρχές Φεβρουαρίου έξω από την Περιστερώνα με αποτέλεσμα να διαχυθεί το φορτίο του? Ποιο ήταν το περιεχόμενό του? Βεβαίως μπορούμε να ξέρουμε και να υποθέσουμε, όμως διερευνάται και αυτό τώρα. Ποιος είναι λοιπόν αυτός που έδωσε το δικαίωμα στην Ελληνικός Χρυσός και στην κυβέρνηση, κάτω από την προστασία και τη σκέπη της που φυσικά λειτουργεί η εταιρεία, να είναι η ζωή
και υγεία των κατοίκων αυτών των χωριών στην τύχη. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να έχουν δικαίωμα ζωής και θανάτου για ό,τι ζει και κινείται στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης? Αυτοί που μοναδικό σκοπό έχουν να ξεκυλιάσουν τον τόπο μας, να καταλυστεύσουν τα αποθέματα και να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό κέρδος, θα υπολογίσουν τις επιπτώσεις από τις δραστηριότητες τους? Η αδειοδότηση λειτουργίας της εταιρείας προβλέπει σαφώς ότι η μεταφορά των στοκαρισμένων μεταλλευμάτων στην Ολυμπιάδα θα γίνεται οδικός από την Ολυμπιάδα στο Στρατόνι. Χώρος που διέρχεται ο δρόμος δεν έχει μέσα, λέει, κατοικημένα μέρη, μέχρι ότου φτιαχτεί τούνελ για αυτή τη μεταφορά. Εγώ θα έλεγα, και λοιπόν, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει το αν μεταφέρεται από την Ολυμπιάδα στο Στρατόνι? Λύνουμε το πρόβλημα το δικό μας? Όπως λέει ο λαός, φύγε διάολα από μπρος μου, πήγαινε στο γείτονά μου. Παρόλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να το αναφέρουμε, γιατί τουλάχιστον αυτό είναι που ισχύει αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ και μήνες βλέπουμε μέρα νύχτα να διέρχεται ένας απίστευτος αριθμός φορτηγών, βιτίων και πάσης φύσεως βαρέων οχημάτων μέσα από το μοναδικό κεντρικό δρόμο του Σταυρού, αλλά και τα υπόλοιπα χωριά του Δήμου βεβαίως Βόλβης, με κίνδυνους στη διέλευση των μαθητών, των κατοίκων και των χιλιάδων επισκεπτών που φιλοξενεί η περιοχή μας την καλοκαιρινή περίοδο. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε την Τετάρτη το πρωί στον Sky ότι ήταν 300.000 τόνοι στοκαρισμένου μεταλλεύματος στην Ολυμπιάδα και αυτά μεταφέρονται. Ούτε λίγο ούτε πολύ θέλουν να εμφανιστούν και σαν σωτήρες, ότι μας κάνουν χάρη που τα παίρνουν και τα πάνε αλλού. Όμως εμείς πρέπει να ξέρουμε, κερδίζουν από αυτή την ιστορία. Κερδίζουν. Αγόρασαν 317.000 στρέμματα και όλες τις εγκαταστάσεις, όπως ξέρουμε, για 11 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά το κράτος δεν πήρε τίποτα, γιατί αυτά τα χρήματα πήγαν σε υποχρεώσεις της πτωχευμένης TVX. Και κερδίζουν τώρα μόνο από τη μεταφορά αυτού του μεταλλεύματος που ήταν εξορυγμένο από την TVX και στοκαρισμένο στην Ολυμπιάδα 130 με 140 εκατομμύρια ευρώ. Τα φορτία αυτά είναι χαρακτηρισμένα υψηλής κινδυνότητας και γι' αυτό η μεταφορά τους, η αποθήκευση και η διαχείρισή τους υπόκεινται στους όρους της Διεθνούς Συνθήκης ΕΒΕΖΟ 2. Όμως όχι μόνο δεν τηρούνται κατά τη μεταφορά τους, απόδειξη το πρόσφατο ατύχημα, αλλά ρωτάμε αν τηρούνται και κατά την αποθήκευσή τους στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης στη Σύνδο. Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων από το δείγμα που λήφθηκαν από το φορτίο θα πείσουν και τους πιο δύσπιστους και δυστυχώς θα αναδείξουν με τραγικό τρόπο την επιβεβαίωση των φόβων μας. Προκύπτει ένα μεγάλο αναπάντητο μέχρι στιγμής ερώτημα. Ποιος έδωσε την άδεια στην Ελληνικός Χρυσός? Ποια υπηρεσία, ποιος φορέας που κρύβεται να τα μεταφέρει όλα αυτά μέσα από κατοικημένη περιοχή? Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα όσα συμβαίνουν είναι ακόμη στην αρχή της δραστηριότητας της εταιρείας. Μπορούμε να φανταστούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Αντιλαμβανόμαστε ότι από τις προβλέψεις και τις εικασίες περάσαμε πλέον σε μια τραγική πραγματικότητα. Καταλαβαίνουμε ότι μέσα στην υπόλοιπη τραγικότητα που βιώνει ο καθένας μας, στη λέλαπα της οικονομικής κρίσης, έρχεται να προστεθεί και αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Όμως δεν είναι ανεξάρτητα, αγαπητοί φίλοι. Είναι αλληλένδετα. Είναι η ίδια πολιτική. Η πολιτική του ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου έπεται συνέχεια των ακτών μας, οτιδήποτε κινείται γύρω μας και ανήκει στο δημόσιο. Η πολιτική της κυβέρνησης των όσο ιδιωτικοποιήσεων, χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες στο λαό. Η Επιτροπή Αγώνα του Στριμωνικού σας λέει, ψηλά το κεφάλι. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μόνο του αγώνα. Αγώνας όχι μόνο ενάντια στις καταστροφικές συνέπειες από την επένδυση, αλλά αγώνας μέχρι την οριστική εκδίωξη της Ελληνικός Χρυσός από την περιοχή μας. Η κυβέρνηση της Ρουμανίας
Πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ότι σταματά τα σχέδια καναδικής εταιρείας για δημιουργία μεταλλίου χρυσού επιφανειακής εξόρυξης στην πόλη Ρώσια Μοντάνα μετά από σκληρούς αγώνες των κατοίκων. Αλλά και τελευταία, μετά από 8 συνεχείς μέρες διαδηλώσεων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ρουμανίας. Ο ορυκτός πλούτος της χώρας μας είναι δημόσιος πλούτος. Ανήκει στο λαό μας. Φίλες και φίλοι, θα έρθουν και καλύτερες μέρες. Και δεν μπορεί τότε τα παιδιά μας να κληρονομήσουν μια ξεκυλιασμένη και καταλυστευμένη Ελλάδα. Η Επιτροπή Αγώνα Στριμονικού μας καλεί όλους να είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα. Οργανωμένα, συντεταγμένα, μακριά από κάθε σκέψη για ατομικές ενέργειες, συνεχίζουμε και εντείνουμε τον αγώνα μας μαζί με τους συναγωνιστές μας από τη Χαλκιδική και όλη την Ελλάδα. Και πιστεύουμε ότι ο αγώνας μας θα δικαιωθεί και ότι ο ελληνικός χρυσός θα έχει την ίδια τύχη με την TVX πριν 15 χρόνια. Η νίκη θα είναι δική μας. Σας ευχαριστώ.